Εκκλησία επιχείρησαν να διαρρήξουν χθε βράδυ στι 8 δύο άνδρε στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίου με Σαγίου Νικολά Αγρινίου. Οι άνδρε ήταν ηλικίας 31 και 23 ετών αντίστοιχα, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί και περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία. Άμεσα κινητοποιήθηκαν άνδρε τη ΟΠΚΕ και τη ΟΕΠΤΑ τη Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανία, που λίγη ώρα αργότερα του εντόπισαν να κινούνται στην περιοχή τη Ερμίτσα, όπου και του συνέλαβαν. Οι δύο άνδρε, οι μεδαποί, οδηγήθηκαν σήμερα στον Εισαγγελέα. Περιπετειώδη καταδίωξε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς η οποία κατέληξε στην σύλληψη τριών ατόμων ηλικίας 21, 23 και 25 ετών αντίστοιχα κοντά στα καλύβια Γρηνίου. Συγκεκριμένα το απόγευμα, η διοκτήτη των νετρών Χέλοβα στι όχθε τη Λησιμαχία και κοντά στο ομόνιμο χωριό αντιλήφθηκε την παρουσία Ρωμά που έκλεψαν σίδερα και άλλα υλικά από το σημείο. Αμέσω ειδοποίησε την αστυνομία, ενώ και ο ίδιο πήρε από πίσω του δράστε που απομακρύνθηκαν με επιβατικό αυτοκίνητο. Τελικά, μετά από την κινητοποίηση τη αστυνομία, το όχημα με του τρει Ρωμά κινητοποιήθηκε κοντά στα καλύβια και οι δράσει συνελήφθησαν. Πληροφορίε αναφέρουν ότι και πριν από μερικού μήνε η συγκεκριμένη επιχείρηση έγινε στόχο αγνώσων που αφαίρεσαν πόρτε, σίδερα και άλλα υλικά προκ μεγάλε ζημιέ. Εξίβρισε και φέρεται να αποπειράθηκε να χτυπήσει τον πατέρα του, νεαρό στα τα ξημερώματα. Πρόκειται για 23χρονο που στι 2.30 καυγάδισε με τον πατέρα του, ο οποίο υπέβαλε μήνυση με αποτέλεσμα ο γιο να συλληφθεί στι 4.30 από αστυνομικού του πρώτου αστυνομικού τμήματο Αγρινίου. Σε βάρο του νεαρού σχηματίστηκε δικογραφία για εξίβριση και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Μαλανδρίνου απέτρεψαν απόδραση κρατομένων οι οποίοι είχαν ξεκινήσει να σκάβουν σύραγγα. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία, σε κελί όπου διαβιούν τουλάχιστον δύο άτομα, βρέθηκε ότι στο χώρο τη Ντουζιέρα οι κρατούμενοι είχαν ανοίξει σύραγγα με αυτοσχέδια εργαλεία, με σκοπό την υπόγεια έξοδό του από το σοφονιστικό κατάστημα. Τι δραδινές ωστόσο, ώρε οι κρατούμενοι έγιναν αντιληπτοί από του φύλακε, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή του. Ζώκλοπε έγιναν τα ξημερώματα στην κονοπίνα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσα. Συγκεκριμένα, άγνωστοι ζόκλεπτες, αφού παραβίασαν την πόρτα του κτήματο, μπήκαν σε και άρπαξαν τρία γουρουνόπουλα από κάτοικο τη περιοχή. Οι κάτοικοι τη Κονοπίνα αισθάνονται ανήσυχοι και απροστάτευτοι, αφού απουσιάζει επαντελώ η αστυνομία και οι κλοπέ και διαρρήξει είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο και προειδοποιούν ότι θα πάρουν τον νόμο στα χέρια του. Είναι υποχρέωση τη πολιτεία να εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλεια στου κατοίκου τη Κονοπίνα και να ενισχύσει το αστυνομικό τμήμα Κατούνα. Αλλιώ φοβόμαστε ότι σύντομα θα γίνουμε μάρτυρε τραγικών καταστάσεων, δηλώνουν πολλοί εξ αυτών.